εξέλιξη, αυτή την σπουδαία διακήρυξη που έκανε και αναγνώρισε ταυτόχρονα, που έκανε ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος της Αμερικής, όσον αφορά την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μια απόφαση που έχει προκαλέσει φοβερές αντιδράσεις από τον αραβικό κόσμο και βέβαια είναι μια βόμβα στα θεμέλια εκεί της περιοχής. Αγαπητέ μου Χρήστο, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, αγαπητή Ανδρέα. Λοιπόν, θέλω να δούμε μαζί σου λιγάκι πώς πάει το πράγμα αυτό. Καταρχήν, ξέροντας όλες αυτές τις αντιδράσεις, γιατί προχώρησε ο Τραμπ σε μια τέτοια κίνηση? Νομίζω αυτό, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα καταδεικνύει και την ουσία της συγκεκριμένης επιλογής του Τραμπ. Πρώτα απ' όλα ήταν προεκλογική δέσμευση. Μάλιστα. Ασχέτως όμως αν ήταν προεκλογική δέσμευση, μπορούσε να την αναβάλει τουλάχιστον στο δυνεγές. Γιατί αυτή είναι η χρονική στιγμή. Καταβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εντόνες προσπάθειες, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο που πρέπει να οικοδομηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στη Μέση Ανατολή, μετά την ολοκλήρωση του εμφυλίου πολέμου στην Συρία και με την εμπλοκή της Ρωσίας, κάτι το οποίο έχει αλλάξει αρνητικά δεδομένα. Οι Αμερικανοί θέλουν να κλείσουν κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες πιθανόν να τους δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα στον νέο ρόλο τον οποίο επιδιώκουν να παίξουν, τουλάχιστον τη συνέχιση του ρόλου, του καθοριστικού ρόλου που συνεχίζουν να παίζουν στην περιοχή. Ναι. Το Παλαιστινιακό είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει άνοιτο, παρά το γεγονός ότι με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών το 1993 επεγράφει την ενδιάμεση συμφωνία του Όσλο, η οποία κατέρευσε λόγω της έναρξης της δεύτερης συντηφάντα το 2000, όταν πάλι για το ζήτημα της Ιερουσαλήμ είχε προβεί προκλητικές ενέργειες εκεί στην πόλη ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια αποτελεσμένα προκειμένου να εκβιάσουν και τις δύο πλευρές. Και το λέω αυτό με επίγνωση λόγου, να εκβιάσουν και τις δύο πλευρές να παρακαθίσουν σε συνομιλίες ενώπιον συγκεκριμένων τετελεσμένων. Από τη μια υπάρχει η πίεση προς το Ισραήλ, οι συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν ή θα ληφθούν για το θέμα των επικισμών. Να σταματήσει το Ισραήλ να επικίζει τη δυτική όχθη του Ιορδάνη, κάτι το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τους Παλαιστινίους να παρακαθίσουν σε συνομιλίες. Αλλά από την άλλη πλευρά, ορίζοντας πρωτεύουσα την Ισραήλ, η διεθνής κοινότητα και τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν ως πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ αυτή η οποία ανακηρύχθηκε το 1948, δηλαδή το Τελ Αβίβ. Εκεί είναι και οι πρεσβείες όλων των χωρών. Αν εξαιρέσουμε δύο-τρεις χώρες όπως η Κώστα Ρίκα, νομίζω το Σαλβαδόρ, εκεί δυστυχώς μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ, αλλά αυτό είναι ίσως σημασίας. Το θέμα είναι, η Ιερουσαλήμ τότε, το 1948, ήταν κάτω από τον έλεγχο της Ιορδανίας μετά τον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο. Στο δεύτερο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο, τον μεγάλο του 1967, το Ισραήλ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, όπως και τη δυτική όχθη της Ιορδάνη και τη λωρίδα της Γάζα. Αυτά τα εδάφη δεν θεωρούνται ότι είναι εδάφη τα οποία ανήκουν στο Ισραήλ. Τα θεωρούν εδάφη υποκατοχή. Συνεπώς, δεν αναγνώριζε κανέναν κράτος την μεταφορά από το Ισραήλ της πρωτεύουσας του, από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, που έγινε το 1978. Ναι. Αυτό θεωρείται παράνομο. Τώρα, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και αναγνωρίζουν ως πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ την Ιερουσαλήμ. Αλλά αυτό δεν είναι μια όψη του νομίσματος. Γιατί τα τέσσερα κεφάλαια τα οποία έμειναν για να επιληθεί το Παλαιστινιακό ζήτημα και να αναγυριχτεί Παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με την ενδιάμεση συμφωνία του Όσλο, είναι το προσφυγικό, πώς οι Παλαιστίνοι θα επιστρέψουν στις Παλαιστινιακές περιοχές ή ακόμα υπό Ισραηλινή διοίκηση. Ναι. Είναι το εδαφικό, το ποσοστό δηλαδή εδάφους που θα λάβουν οι Παλαιστίνοι για να δημιουργήσουν κράτος σε σχέση με τον πόλεμο του 1967. Είναι το θέμα των επίγκων, δηλαδή κατά πόσον το Ισραήλ θα πάρει τους επίγκους και θα φύγει από τη δυτική όχθη του Ιορδανή. Και το τέταρτο είναι το θέμα της Ιερουσαλήμ, την οποία διεκδικούν και οι δύο πλευρές για πρωτεύουσα τους. Όμως τι γίνεται τώρα? Ναι. Τώρα η Ιερουσαλήμ, αν έχετε πάει όσοι πάνε, επειδή βγαίνουν πολλοί Κύπροι εκεί στην Ιερουσαλήμ, είναι χωρισμένη σε δύο πλευρές. Είναι η δυτική Ιερουσαλήμ που είναι η εβραϊκή, που είναι κατοικεί περίπου το 60% του πληθυσμού του εβραϊκού. Και η παλιά Ιερουσαλήμ που είναι οι Άραβες, οι Αραβόφωνοι. Ναι, είναι η Ανατολική. Η Ανατολική είναι εκεί που είναι ο Παράγιος Τάφος, είναι η παλιά η πόλη. Μάλιστα. Λοιπόν, και το 38-40% περίπου του πληθυσμού εκεί πέρα είναι οι Άραβες. Άρα υπάρχουν δύο πόλεις στην Ιερουσαλήμ. Είναι μία η Εβραϊκή, που είναι περίπου το 60%,
είναι η μουσουλμανική, η αραβική. Υπάρχουν δύο διοικήσεις, δύο κουλτούρες, οι οποίες είναι διάκριτες. Τι κάνουν οι Αμερικανοί τώρα? Προχωρούν με την αναγνώριση του κράτου της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του κράτους του Ισραήλ, αλλά στις συνομιλίες θα υποστηρίξουν αυτόν το οποίο ήδη και αρκετοί Εβραίοι υποστηρίζουν, ότι όταν θα δημιουργηθεί μια τελική συμφωνία το Παλαιστινιακό κράτος, η μεν την Ιερουσαλήμ, το μεγαλύτερο μέρος, θα είναι πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ και πολύ πιθανόν η Ανατολική Ιερουσαλήμ να είναι πρωτεύουσα του κράτους του Παλαιστινιακού κράτους, γιατί όπως πάντα πράγματα, με τη δημογραφική έκρηξη σε περίπου 10-12 χρόνια οι Άραβες θα ξεπεράσουν τους Εβραίους σε πληθυσμό. Οπότε αυτή την κίνηση, αυτόν τον ελιγμό για να δημιουργήσουν τελεσμένα, ούτως ώστε όταν θα παρακαθίσουν σε συνομιλίες να έχουν μπροστά αυτά τα δεδομένα και να τους εκβιάσουν να το δεχτούν, ας πούμε, τη διχοτόμηση της... Βέβαια, αγαπητέ μου Χρήστο, αυτό τώρα είναι σαν να παίζει με τη φωτιά όμως ο Τραμπ. Βέβαια. Από την άλλη πλευρά, έτσι. Είναι η διαφορία δραστηριοποιημένων, τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι Άραβες. Η αντίδραση, δηλαδή, θα έχουμε, εγώ προλογίζω την και σε μια τρίτη μυντιφάντα, δηλαδή η αντίδραση, μην δημιουργήσεις τα τελεσμένα, διότι αν αρχίσει μια νέα τρίτη μυντιφάντα, μπορεί να πάρει 3-4 χρόνια μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Άρα απομακρύνεται το ενδεχόμενο σύνο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Χρήστο μου, πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω είσαι και ο ειδικότερος να μας τα αναφέρει κάθε φορά που γίνεται αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια και καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, αυτά με την μια.